Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας και συνδεόμαστε με το Υπουργείο Υγείας για να παρακολουθήσουμε όλα τα νεότερα από το μέτωπο της πανδημίας. Δεν έχει προλάβει να επιστρέψει ακόμη από την σημερινή του επίσκεψη στα Ιωάννινα. Κυρία Παπαευαγγέλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, στη χώρα μας σήμερα σημειώθηκαν 1047 νέα κρούσματα κορονοϊού. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες θετικής θεραπείας ανέχεται σε 458 ασθενείς, ενώ 58 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους κατά διάρκεια του τελευταίου 24ωρου. Αναφορικά με την κατανομή των διαγνώσεων, είχαμε 327 κρούσματα στην Αττική και 197 στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι η τελευταία ενημέρωση για τον COVID-19 για το 2020 και γι' αυτό θα ήθελα πολύ επιγραμματικά να θυμηθούμε τι συνέβη. Τα πρώτα κρούσματα της νόσου εμφανίστηκαν στη Γιουχάν της Κίνας περίπου ένα χρόνο πριν από σήμερα, ενώ δύο μήνες αργότερα είδαμε τη λίμωξη να επεκτείνεται στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Στη χώρα μας το πρώτο κρούσμα σημειώθηκε στις 4η 26 Φεβρουαρίου. Συνολικά μέχρι χτες, 28 Δεκεμβρίου, σε ένα διάστημα 10 μηνών, διαγνώστησαν στη χώρα μας 136.000 κρούσματα με μια μικρή υπεροχή των ανδρών, περίπου στο 52%. Ενώ τα περισσότερα κρούσματα αφορούν στην ηλικιακή ομάδα 40 έως 64 ετών. Μέχρι χτες, 4.672 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους και είναι σαφές ότι οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, που αν και αντιπροσωπεύουν μόλις το 16,8% των κρούσματων, αφορούν στο 85% των ανθρώπων που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό. Το πρώτο πανδημικό κύμα αναχαιτίστηκε γρήγορα. Πέρασαν οι καλοκαιρινοί μήνες και στη συνέχεια είδαμε μια ήπια αύξηση των κρουσμάτων που μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε όλους μας ότι για κάποιους μήνες τουλάχιστον θα συνηθίσουμε να ζούμε με τον κορονοϊό ανάμεσά μας. Υπήρχε μια ισορροπία με μικρό αριθμό νέων κρουσμάτων καθημερινά και εισαγωγών στα νοσοκομεία. Δυστυχώς, στα τέλη του Οκτωβρίου ήρθε το δεύτερο πανδημικό κύμα και ο κορονοϊός μας έδειξε για τα καλά τα δόντια του. Η επιδημιολογική επιβάρυνση ήταν ραγδαία, με αποτέλεσμα να φτάσει στα όρια του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που κυρίως μας έμαθε το δεύτερο πανδημικό κύμα είναι η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται ο κορονοϊός, η εκθετική αύξηση των κρουσμάτων όταν σε μια περιοχή υπάρχουν πολλά ενεργά κρούσματα. Μας έμαθε όμως ακόμα, και όλοι το παρατηρήσατε, πόσο εύκολα γεμίζουν τα νοσοκομεία και οι μονάδες θετικής θεραπείας, όταν αντίθετα η μείωση της πίεσης στα νοσοκομεία έρχεται με εξαιρετικά επώδυνους βραδείς ρυθμούς. Ήταν λοιπόν μια χρονιά πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες, ανατρεπτική θα έλεγα. Μάθαμε πολλά, όχι μόνο εμείς οι γιατροί. Όλοι μας είχαμε μια πρωτόγνωρη εμπειρία που θα διηγούμαστε στην επόμενη γενιά. Μια επώδυνη εμπειρία που όμως μας έκανε να σταματήσουμε για μια στιγμή το χρόνο και να σκεφτούμε τι πάνω απ' όλα έχει σημασία για τη ζωή του καθενός μας. Αναλογιζόμενοι πόσο μας επηρέασε η πανδημία, ποιο να πρωτοσκεφτούμε. Αυτονόητο είναι ότι πιο πολύ σκεφτόμαστε αυτές τις μέρες και συμπονούμε όλους όσους έχασαν τους αγαπημένους τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους, τους συντρόφους τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Όμως όλες οι οικιακές ομάδες έχασαν κάτι. Τα παιδιά έχασαν το σχολείο τους και κλείστηκαν στο σπίτι. Οι φοιτητές μας, μετά από έναν μεγάλο κόπο, πέτυχαν τους στόχους τους, αλλά δεν έζησαν τη φοιτητική ζωή όπως την είχαν ονειρευτεί. Πολλοί εργαζόμενοι έζησαν και ζουν με την αγωνία της οικονομικής επιβίωσης, ενώ τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δυστυχώς έζησαν στην απομόνωση και με μεγάλο φόβο για τη ζωή τους. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα μέρος από την ενημέρωση για τον κορονοϊό, την τελευταία για φέτος. Στα 1047, κυρίες και κύριοι, τα νέα κρούσματα. Από αυτά, τα 327 είναι στην Αττική και τα 197 στη Θεσσαλονίκη. 458 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 58 έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10. Καλό σας απόγευμα. We'll be right back.